Λοιπόν, είμαστε εδώ για να φτιάξουμε το παγωτό το σάντουιτς. Είναι αυτό που ανοίγεις ψυγείο, παίρνεις ένα και φεύγεις. Μετά από 5 λεπτά ξαναγυρνάς. Να παίρνεις άλλο ένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και εγώ αυτό κάνω. Θα κάνουμε βάση, πολύ εύκολη βάση για παγωτό. Και θα το κάνουμε σάντουιτς εμείς. Θα σας το δείξω. Λοιπόν, ξεκινάμε με σαντιγί. Θα χτυπήσουμε σαντιγί. Αυτή η βάση παγωτού δεν θέλει ανακάτεμα. Κανονικά. Ξέρεις, το κανονικό το παγωτό το βάζεις, κάθε μισή ώρα πρέπει να το βγάζεις να το ανακατεύεις. Εμείς θα χτυπήσουμε την κρέμα μας, την οποία την έχουμε ήδη κρύα, γιατί βοηθάει στο να γίνει σαντιγί. Θα χτυπήσουμε την κρέμα μας σαντιγί. Αυτό και... είναι παγωτό, μπορώ να το έχω και παγωτό σκέτο, χωρίς σάντουιτς. Ναι, μπορείς να το έχεις και παγωτό σκέτο. Λοιπόν, με ένα κουτάλι μέσα. Βάζω την κρέμα μου εγώ να χτυπιέται, χωρίς ζάχαρη, τίποτα, μόνο κρέμα. Λοιπόν, και μέχρι να χτυπηθεί η κρέμα θα ετοιμάσω το ταψί μου εγώ για να βάλουμε το παγωτό, το σάντουιτς. Λοιπόν, παίρνουμε μια λαδόκολλα, μετράμε το πλάτος, τη διπλώνουμε και την κόβουμε. Πώς κάνουμε κορμό? Ναι, δεν θες να εξέχει για να βγαίνει εύκολα. Εάν τη διπλώσεις, επειδή θα κάνει γωνίες, θα μας βγει... Εμένα δεν μ' αρέσει γιατί βγαίνει άσχημο, λέω εγώ τώρα. Εγώ προτιμώ να την κόβω και να βάζω μόνο δεξιά-αριστερά και μετά με ένα μαχαιράκι, άμα το πιέσεις λίγο, βγαίνει. Βάζουμε την λαδόκολλά μας στο ταψάκι μας. Αυτή η βάση παγωτό μπορείτε να κάνετε ό,τι παγωτό θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και φρούτα μέσα, άμα θέλετε. Ξηρούς καρπούς. Επειδή εμείς θα κάνουμε σάντουιτς όμως, δεν θα βάλω κάτι με υγρασία μέσα. Θα βάλω μπισκότα για να είναι πιο, πώς το λέμε, συμπαγές. Οπότε βάζουμε τα μπισκότα μας, τα απλώνουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι μπισκότα θέλετε. Εάν θέλετε, μπορείτε ακόμα και γεμιστά μπισκότα να χρησιμοποιήσετε. Ανοίξτε τα, αδειάστε το μέσα και βάλτε το στη βάση. Κάτσε να δυναμώσω λίγο το μίξερ μου να χτυπηθεί. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε τα μπισκότα μας. Εδώ πέρα θα το κόψω λίγο για να το βάλω να είναι όμορφο. Ωραίοτατα. Λοιπόν, χτυπάμε σαντιγί. Εγώ έχω έτοιμη τη σαντιγί μου, θα τη φέρω από πίσω. Έχουμε έτοιμη τη σαντιγί μας, θέλουμε μία σπάτουλα και έχουμε ένα κουτί, ένα τενεκεδάκι ζαχαρούχο γάλα. Θέλετε διπλάσια κρέμα από το ζαχαρούχο γάλα, γιατί το ζαχαρούχο γάλα επειδή έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Θέλετε το διπλάσιο σε κρέμα για να αραιωθεί και να μην είναι πάρα πολύ γλυκό. Και βάζουμε το ζαχαρούχο μας γάλα μέσα στη σαντιγί, θα το διπλώσουμε με τη σπάτουλα. Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τον αέρα που έχει μέσα η σαντιγί, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει στο να παγώσει και να είναι μαλακό και να μην χρειάζεται ανακάτεμα. Θα βάλουμε τις γεύσεις μας. Εγώ θα βάλω βανίλια. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε τριμμένο μπισκότο, μπορείτε να βάλετε σοκολάτα, μπορείτε να βάλετε κανέλα, μπορείτε να βάλετε φρούτο, ακόμα και φράουλες, κομματάκια φράουλες. Και απλά βάλτε το μετά σε ένα τάπερ στο ψυγείο για 4 ώρες για να έχετε έτοιμο παγωτό. Εμείς όμως για το σάντουιτς δεν θα βάλουμε κάτι με πολύ υγρασία για να μπορούμε μετά να το κόψουμε και να είναι ομοιόμορφο. Διπλώνουμε προσεκτικά μέχρι να γίνει έτσι ένα ωραίο ομοιογενές μείγμα. Βλέπετε. Και αυτό ήταν. Η βάση για το παγωτό μας είναι έτοιμη. Θέλουμε να κρατήσουμε όσο πιο πολύ αέρα γίνεται. Οπότε, βάζουμε στη φόρμα μας. Τη βάζουμε έτσι ωραία, ομοιόμορφα. Μια χαρά. Απλώνουμε. Απλώνουμε προσεκτικά. Όπως σας είπα, μπορείτε εδώ, μέσα στο μείγμα να βάλετε και κομματάκια μπισκότο. Και μετά, καλύπτουμε με τα μπισκότα μας. Ωραιότατα. Θέλουμε να γεμίσουμε όλη την επιφάνεια. Μην σπάσετε τα μπισκότα πολύ μικρά κομματάκια, γιατί δεν θα κάτσουν, θα βυθιστούν. Και αυτό ήτανε. Διπλώνουμε την λαδόκολλά μας από πάνω και βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες. Κάτσα να φέρω το έτοιμο. Και αυτό είναι το έτοιμό μας. Εύκολα, κάνετε μία τομή εδώ πέρα. Είναι πολύ μαλακό, δεν έχει κρυσταλώσει καθόλου, γιατί ουσιαστικά δεν έχει υγρασία, δηλαδή και η κρέμα
και το ζαχαρούχο-γάλα δεν έχουν ιδιαίτερο νερό. Επίσης, να σας πω ότι η κρέμα πρέπει να είναι πάνω από 25%. Γιατί αν είναι λιγότερο από 25% δεν θα σας χτυπήσει ποτέ σαν τη γη. Και βλέπετε πώς είναι τώρα, είναι σαν κορμός. Το κόβετε σε κομματάκια και σερβίρετε. Μπορείτε να λιώσετε και σοκολάτα, αν θέλετε να τα βουτήξετε μέσα. Και σερβίρετε. Έτοιμο το παγωτάκι μας. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο στην Ελίνα.